Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχετε δει τις υπόλοιπες εκπομπές στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού, ειδικά αυτή με τις νέες τουρκικές προκλήσεις από την τουρκική προπαγάνδα που ονειρεύεται 3 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα για τη χώρα μας. Αυτά όλα είναι φυσικά στη σφαίρα της φαντασίας. Όσοι δεν είδατε την εκπομπή, δείτε τη. Η Συρία, το Συριακό κράτος, η νόμιμη κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας είπε ότι η Τουρκία διέπραξε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κόβοντας εν μέσω τρομερού καύσωνα για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, το πόσιμο νερό στην νοτιοανατολική Συρία και την Αλ Χασάκα. Κατηγόρησαν οι Σύριοι την κατοχική δύναμη ότι έκοψε το νερό. Αυτή η κατάσταση, λένε, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, ειδικά όταν βιώνουμε πρωτοφανή ζέστη. Το νερό χρησιμοποιείται ως όπλο και εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών σκοπών. Είπαν ότι είναι φυσικά κατοχή η παρουσία των κατοχικών δυνάμεων στη Βόρεια Συρία και κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν αποφασιστική και αποτελεσματική δράση για να σταματήσουν τη συλλογική παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπαν επίσης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας πρέπει να τερματίσουν την παράνομη παρουσία τους στην Συρία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν διαμαρτύρονται οι Σύριοι. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι σας, ξέρετε, σας τα έχουμε πει πολλές φορές, κόβουν το νερό στους φτωχούς Κούρδους χωρικούς που ζουν χιλιετίες εκεί στα σπίτια τους για να τους εκπατρίσουν, για να κάνουν εθνοκάθαρση. Τους κόβουν το ρεύμα, έχουν κόψει χιλιάδες ελαιόδεντρα και μάλιστα πούλησαν και το λάδι της ελιάς των θυμάτων τους, βρίσκοντας σε δίκο αότα στους Ισπανούς. Δείτε τα, ψάξτε τα στην κεντρική σελίδα του καναλιού. Έχουμε κάνει πάνω από 4.500 εκπομπές, πολλές εκ των οποίων για αυτά τα θέματα. Πάμε γρήγορα στον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη. Αδιευκρίνιστος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτέθηκαν εναντίον της Μόσχας, πρωτεύουσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μέχρι ένα, το είδαμε, από πηγές κοντά στο μέτωπο, κοντά στα τεκτενόμενα, να πετά κοντά στο σταθμό μετρό Κολομένσκαγια, ενώ λίγο αργότερα ένα έπεσε σε πολυόροφο κτίριο στη λεωφόρο Λιχάτσεβ. Λοιπόν, σύμφωνα με το Telegram 112, ντρόν πέταξε πάνω από την περιοχή του μετρό, ενώ έχουν πληγεί και άλλοι στόχοι στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ καταρρίφθηκαν και 11 UAV πάνω από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Αυτά από τον ηλεκτρονικό πόλεμο που διαθέτουν οι δυνάμεις αεράμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αυτά τα δημοσιοποίησε ο επικεφαλής της Κρυμαίας Σεργέη Αξιόνοφ στο κανάλι του στο Telegram. Ένα χτύπημα στην περιοχή πυρομαχικών, στην περιοχή Τσάνκοη και συντρίμια μαχητικού ντρόουν προκάλεσαν ζημιές ιδιωτική κατοικία στο Κίροφ. Εκτός από τα ντρόουν που στάλθηκαν εναντίον της Ρωσικής Πρωτεύουσας, αυτά σύμφωνα με πηγές πάντα κοντά στα τεκτενόμενα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό υπόλοιπο αγαπητοί φίλοι σε όλους.